Τίνα κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Το ερώτημα που έθεσε ο νέος αυτός των θείων διδάσκαλων είναι το πλέον κρίσιμο ερώτημα για τον κάθε άνθρωπο. Όλων των κόσμων αν κατακτήσουμε, αν χάσουμε την ψυχή μας, τότε χάσαμε τα πάντα. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Τίποτε άλλο δεν είναι τόσο σημαντικό στη ζωή μας όσο το να ακολουθήσουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και στην παράδοση της Εκκλησίας μας συχνά βλέπουμε πιστούς χριστιανούς με δίψα πνευματική να επισκέπτονται φωτισμένους και διακριτικούς γέροντες και να παρακαλούν «Αβά υπέ μη λόγον ή να σωθώ». Και εμείς λοιπόν ας έχουμε το πρώτο μέλημά μας το πώς θα σωθούμε και θα κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Ας εξητούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να αγωνιζόμαστε να το εφαρμόζουμε. Επιπλέον να φροντίζουμε τακτικά να μελετούμε την Αγία Γραφή και βιβλία πατερικά που αναπτύσσουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ας αναζητούμε ευκαιρές επικοινωνίες και συναστροφείς με πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι θα μας δείχνουν την οδό της σωτηρίας, το δρόμο που οδηγεί στην αιώνια χαρά και ευτυχία. Δεν αρκεί όμως μόνο το να έχουμε πνευματικές αναζητήσεις και ευγενείς πόθους για να επιτύχουμε την σωτηρία μας. Χρειάζεται αγώνας και γενναία απόφαση να προχωρήσουμε θυσιάζοντας ό,τι μας εμποδίζει στο δρόμο μας, διότι είναι στενή η πύλη και τεστημένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή. Ο δρόμος που φέρνει στην αιώνια ζωή είναι γεμάτος δυσκολίες και κινδύνους, και γι' αυτό απαιτεί θυσίες. Δυστυχώς ο πλούσιος νέος του σημερινού Ευαγγελίου, ενώ αναζητούσε την αιώνια ζωή, δεν ήταν διατεθειμένος να θυσιάσει αυτό που του κρατούσε εχμάλωτος στην παρούσα ζωή, τα χρήματα του. Έτσι όταν ο Κύριος με πολλή αγάπη του υπέδειξε τον τρόπο να ελευθερωθεί με την προσκόλληση που έχει στα πλούτη του, εκείνος έφυγε πολύ λυπημένος. Κρίμα για τον νέον, κρίμα και αλίμονο και σε όσους επαναλαμβάνουν παρόμοιο λάθος, διότι συχνά συναντά κανείς ανθρώπους που τους αρέσει να επισκέπτονται ιερά προσκυνήματα και μοναστήρια, να γνωρίζουν γέροντες και να συζητούν μαζί τους, αλλά να μην προχωρούν σε βαθύτερη αυτοκριτική μετάνοια. Και έτσι αποδεικνύεται μάτι η ενασχόλησή τους με τα πνευματικά και όλες κατά τα άλλα επενετές δραστηριότητες τους, αφού οι ίδιοι δεν αγωνίζονται να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Το ζητούμενο όμως είναι να μην μένουμε στην επιφάνεια, αλλά να προχωρούμε στο βάθος της πνευματικής ζωής, να εξετάζουμε προσεκτικά το εσωτερικό της ψυχής μας και να ανακαλύπτουμε αδυναμίες και πάθη που καλούμαστε να αποβάλλουμε και να ακολουθήσουμε με πιστότητα και αφοσίωση την οδόν του Κυρίου. Απόρρισαν οι μαθητές όταν άκουσαν από τον Κύριο ότι πολύ δύσκολα θα σωθούν οι πλούσιοι και τον ρώτησαν και ποιος μπορεί να σωθεί αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο σχεδόν αδύνατο να σωθούν οι πλούσιοι στους οποίους ο Θεός έδωσε τα επίγεια αγαθά του. Τότε ο Κύριος του απάντησε «Τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί.
εκείνα που είναι αδύνατα να γίνουν με την ασθενική δύναμη του ανθρώπου, είναι κατορθωτά και δυνατά με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί να λύσει τα δεσμά της καρδιάς κάθε καλοπροαίρετου ανθρώπου που θέλει να απαλλαγεί οποιοδήποτε πάθος που τον τυραννά. Είτε είναι αυτόθυμος, είτε ζήτια, είτε σαρκική επιθυμία, είτε μυστικακία, είτε κλοπή και αδικία, οτιδήποτε άλλο, κάθε πάθος μπορούμε να τον νικήσουμε αρκεί να αγωνιστούμε με υπομονή, με προσευχή, με την καταδίκηση του πνευματικού μας και τη χάρη των ζωπιών και αχράντων μυστηρίων. Διότι τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανύεσιμον, είπομεν.